συνθέσεις κλασικής μουσικής και τραγούδια που γράφτηκαν για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αντίστοιχα από τον Ένιο Μορικόνε, παρουσίασε σε μία ακόμη εξαιρετική συναυλία, η Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών υπό τη μουσική διεύθυνση του Δημήτρη Αμπατζή. Η συναυλία έγινε την Πέμπτη στον αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας με την Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Ελένη Ακονίδου να μιλά για μία ακόμη εξαιρετική εκδήλωση και να αναφέρεται παράλληλα στο έργο του θρυλικού Μορικόνε που διαμόρφωσε τη δεκαετία του 60 τον ήχο, τον σπαγκέτι western με τη συνεργασία του με τον Σέρτζιο Λεόνε. Διαμόρφωσε τόσο την πορεία της κινηματογραφικής μουσικής, όσο και την ίδια την κινηματογραφική τέχνη με τη δική του απαράμιλη φινέτσα. Ο Μορικόνε δεν επηρέασε μόνο τους άλλους συνθέτες. Επηρέασε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, διευθυντές φωτογραφίας, σεναριογράφους και γενικά ολόκληρη την οικογένεια της κινηματογραφικής και όχι μόνο παραγωγής και είναι ένας από τους ελάχιστους που η ήχη του είναι υπεράνω ηλικιών. Το μουσικό θέμα του, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, παραδείγματος χάρη, είναι πια γνωστό και σε ηλικίες που δεν έχουν δει το φιλμ, που δεν γνωρίζουν τον Σέρτζιο Λεόνε, που μπορεί να μην γνωρίζουν και το είδος του σπαγκέτι western, όπως ονομάστηκε και το οποίο ο Μορικόνε ουσιαστικά έχει βαφτίσει ηχητικά με την τέχνη του. Χρειάζεται κανείς μόνο δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσει ένα έργο του. Μία ηλεκτρική κιθάρα εδώ, κάποιοι φυσικοί ήχοι εκεί, ένα έθνικ μουσικό όργανο λίγο και λίγο μετά και αμέσως δημιουργεί εικόνες αναγνωρίσιμες σε όλους είτε έχουν δει το φιλμ είτε όχι.